ώρα που ο χώρος του τουρισμού στενάζει από την έλλειψη εργαζομένων και γίνονται ολόκληροι σχεδιασμοί μέχρι και σε κυβερνητικό επίπεδο, το πρόβλημα να λυθεί ακόμη και με εργατικά χέρια από τρίτες χώρες, οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό και τουρισμό στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη έκαναν Χριστούγεννα χωρίς δώρο, αφού αυτό δεν καταβλήθηκε ποτέ. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό άνω του 50% δεν έχει λάβει το δώρο Χριστουγέννων. Εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και επισιτισμό. Βεβαίως, έτσι θα πάμε παρακάτω. Έτσι θα φέρουμε κόσμο στον τουρισμό που υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη. Με μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων που είναι και νομικά κατοχυρωμένο. Συνδικαλιστές του χώρου σε απόλυτο τόνο ζητούν άμεσα από τη νέα Υπουργό Εργασίας όχι να πάρει θέση σε ένα απόλυτα θεσμοθετημένο δικαίωμα, αλλά να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της και τι θα κάνει με το καλημέρα στο Υπουργείο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ευνοώντας την παρανομία από την πλευρά μερίδας εργοδοτών. Χριστούγεννα τα έχουν περάσει ήδη. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε πάει 5 με 6 του μηνός. Πότε θα γίνει αυτή η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων? Όταν περάσει το πρώτο εξάμηνο, όπως γίνεται συνήθως του χρόνου? Έτσι θα ξεκινήσουμε. Περιμένουμε να πάρει θέση η νέα Υπουργός Εργασίας, κυρία Μιχαλίδου. Το καλάθι πάντως των συνδικαλιστών φαίνεται ότι είναι μικρό σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες τους από τους νέους υπουργούς. Η μαζική φυγή γιατρών και νοσηλευτών δεν θεραπεύεται, είπαν, με αλλαγή προσώπων, αλλά πολιτικών. Τα πρόσωπα δεν αλλάζουν και την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει ξαναπεράσει πριν από 10 χρόνια από το Υπουργείο Υγείας και ήταν το πρόσωπο το οποίο έβαλε τη σφραγίδα του όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Σε κάθε αλλαγή ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Αλλά μέχρι τώρα αλλαγές δεν μας έχει δώσει κάτι από αυτά τουλάχιστον που ζητάμε εμείς εδώ και καιρό σαν εργατικά κέντρα και σαν ομοσπονδία. Την ώρα που η Κρήτη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες περιφέρειες που γιατροί και νοσηλευτές φεύγουν για τον ιδιωτικό τομέα ή και το εξωτερικό και μια σειρά από κλινικές στενάζουν και υπολειτουργούν, ζητούμενο, εξηγούν οι συνδικαλιστές, είναι πως είναι ένα πλαίσιο μαζικών μόνιμων προσλήψεων, αύξηση της χρηματοδότησης και των μισθών που δεν εκτιμούν ότι μπορεί να υλοποιήσει ο νέος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι δηλαδή ένας υπουργός που ουσιαστικά έχει θητεύσει ακριβώς σε μια αντιλαϊκή πολιτική κλεισίματος νοσοκομείων και ταυτόχρονα μεγαλύτερης εμπορματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των νοσοκομείων. Θα επιταχύνει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το σπορ. Και νομίζω ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή του Μητσοτάκη όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας. Στο Παγνή, μέσα στο 2023, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, έφυγαν 50 νοσηλευτές και 20 περίπου γιατροί, ενώ άλλοι 20 γιατροί συνταξιοδοτήθηκαν. Την ώρα που πέρα από τις ελλείψεις, σε πρώτο φόντο φαίνεται ότι έχουν τεθεί παιδοχειρουργική και παιδοψυχιατρική κλινική που αδυνατούν να λειτουργήσουν. Θα συνεχιστεί αυτό το κύμα αφηγής. Αν η κυβέρνηση και ο νέος υπουργός δεν αποφασίσουν να βελτιώσουν τόσο τις οικονομικές συνθήκες και των υγειονομικών αλλά και όλου του ελληνικού λαού και από την άλλη δεν κάνουν άμεσες μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποιήσουν το προσωπικό, δυστυχώς συνειδητά πλέον σπρώχνουν τον κόσμο εκτός συστήματος υγείας και τους ασθενείς να είναι πελατεία στον μεγάλο ιδιωτικό τομέα. Υγεία και εργασία είναι δύο από τους πυλώνες που απαιτούν, όπως τόνισαν, γενναίες τομές και ενίσχυση και που μια τέτοια λογική δεν φαίνεται να υπάρχει, εξήγησαν συνδικαλιστές που πάντως ως μόνη σίγουρη εξέλιξη έθεσαν τη δική τους στάση, η οποία δεν θα πάψει να είναι αγωνιστική, όπως εξήγησαν, όποια κι αν είναι τα πρόσωπα στις θέσεις ευθύνης που τοποθετήθηκαν ή θα τοποθετηθούν.